Για ελάτε να αλλάξουμε κλίμα τώρα, να πάμε να συνδεθούμε με το επιμελητήριο Ηρακλείου, εκεί που βρίσκεται ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και παρακολουθεί μια ημερίδα που έχει να κάνει με τον τουρισμό και την αγροτοδιατροφή, αλλά το πώς αυτή μπαίνει στο κομμάτι που λέγεται βιώσιμη ανάπτυξη. Να συνδεθούμε με το επιμελητήριο Ηρακλείου, καθώς εκεί βρίσκεται ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, μαζί του είναι και ο κύριος Σωτήρης Μπαμπαγιούρης, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Local Food Experts. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους δύο. Λοιπόν, καλησπέρα Νικολέτα, από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα αναφορικά με το ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στην βιώσιμη ανάπτυξη και υπεύθυνη βέβαια επιχειρηματικότητα στην Κρήτη και το πώς συνδέεται ο πρωτογενής τομέας με το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Όπως είπες και εσύ, δίπλα μου έχω τον κύριο Δημήτρη Μπαμπαγιούρη, ο οποίος είναι εκ των εμπνευστών του We Do Local και για να είμαι ακριβής και Διευθύνων Σύμβουλος Local Foods Experts. Κύριε Μπαμπαγιούρη, καλώς ήρθατε στην Crete TV. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ημερίδα που μόλις προανέφερα, το επίκεντρο της δικής σας ομιλίας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Mm-hmm. Θα καλύψουμε τις προκλήσεις τις σημερινές αναφορικά με την εξελισσόμενη πλατφόρμα του βιώσιμου διατροφικού προορισμού, το οποίο προς το παρόν είναι ένας τίτλος ενός έργου που υλοποιούμε με την κοινοπραξία τουριστικών πρακτόρων από τη Γερμανία Futuris, με την TUI Care Foundation, ένα σύνολο από ξενοδόχους που συμμετέχουν ως participants, ως σε πλήρη συνεργασία στην πλατφόρμα του έργου. Έχουμε ως στόχο να δώσουμε την ευκαιρία στις υπηρεσίες φιλοξενίας να ενσωματώσουν βιώσιμες πρακτικές. Η Κρήτη έχει επιλεγεί, λόγω του ότι παραμένει ένα κέντρο επισκεψιμότητας, ένα κέντρο δυνητικών εμπορικών συναλλαγών και ένα κέντρο ιδεών. Υλοποιούμε λοιπόν ένα έργο το οποίο έχει 3 έτη διάρκεια. Αύριο στο Βερολίνο θα παρουσιάσουμε τα πρώτα αποτελέσματα, τα highlights και τα results, και σε ένα event που θα είναι προσκεκλημένοι όλοι όσοι συμμετέχουν από τους ξενοδόχους, τις εταιρείες τροφίμων, τα ινοποιεία, τα ελαιοτριβεία και τις ομάδες παραγωγών. We Do Local. Μια πρωτοβουλία που έχει στεφθεί με επιτυχία. Σας ακούω. Ναι, συγγνώμη Νίκο, αν σε διάκοψα γιατί θέλεις να θέσεις το επόμενο ερώτημα. Θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαγιούρη, ότι έχει να κάνει και με το κομμάτι της Κρήτης συγκεκριμένα, γιατί έχουμε δύο πολύ δυνατούς πυλώνες. Από τη μία ο τουρισμός μας, από την άλλη η αγροδιατροφή. Και βλέπουμε και αυτή τη νέα και πολύ δυνατή φιλοσοφία που λέγεται We Do Local και πάει να τα συνδέσει όλα αυτά. Ένα πολύ δυνατό εργαλείο marketing, να τα βάζει στο επίκεντρο της συζήτησης, κάτι από το οποίο μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε, είναι έτσι? Ακριβώς. Ξεκίνησε μία συζήτηση με μία ομάδα που διαβουλεύτηκε για ένα εξάμηνο. Όλη η επιτροπή που συστήθηκε, συντονίστηκε από τον κύριο Μεταξά, τον Αντρέα Μεταξά, πριν από 5 έτη. Προέκυψε ένα σύνολο κριτηρίων τα οποία επικαιροποιούνται τακτικά. Η τελευταία επικαιροποίηση αφορά την ενσωμάτωση όλων των Sustainable Development Goals από τα United Nations, τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Το συγκεκριμένο πρότυπο, το We Do Local, το πράττουμε τοπικά, δίνει την ευκαιρία αλλά και τη δυνατότητα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε όλες τις υπηρεσίες φιλοξενίας να ενσωματώσουν στην πολιτική τους, στο operation, βιώσιμες πρακτικές και παράλληλα να τους δώσουν την ευκαιρία αυτό να το επικοινωνήσουν ως ένα δυνατό επικοινωνιακό μέσο. Είναι ζητήματα επιχειρηματικής σκοπιμότητος να επικαιροποιήσει το ξενοδοχειακό προϊόν και η Κρήτη και η Ελλάδα. Οφείλουμε και μπορούμε να δώσουμε μία θέση στους παραγωγούς που ζουν εδώ και παράγουν, γιατί ουσιαστικά και η επισκεψιμότητα στο νησί ενσωματώνει και όλο αυτό το caring capacity που υπάρχει έξω από το ξενοδοχείο, όχι μόνο μέσα. Το We Do Local δίνει λοιπόν μία δυνατότητα στους παραγωγούς να πάρουν μία τιμή ώστε να παραμείνουν παραγωγοί ή τουλάχιστον στοχεύει
να δώσει αυτή τη δυνατότητα, γιατί θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος και μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχών. Υπάρχει μια διαρκής επικοινωνία για το πώς αυτό μπορεί να βελτιωθεί και έχουμε μια επικοινωνία με την Trunk Committee, που είναι η Επιτροπή Βιομηχανίας και Μεταφορών, τουρισμού και μεταφορών, για να δούμε πώς ένα περιφερειακό, εθνικό τέτοιο πρότυπο μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στα crucial regional logos. We do local, πράττουμε τοπικά και δίνουμε τη δυνατότητα στους ξενοδόχους να τεκμηριώσουν ότι μπορεί η ξενοδοχεία να επικαιροποιηθεί και να σηκώσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά βάρη. Και βέβαια το νησί της Κρήτης είναι το ιδανικό μέρος προκειμένου να αποτελέσει τη βάση του συγκεκριμένου εγχειρήματος και βέβαια το όλο εγχείρημα κατ' επέκταση να συστευτεί και με επιτυχία. Δεν είναι δεδομένο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά θέλει όμως μια υποστήριξη στη βάση της επικοινωνίας. Θέλει το understanding sustainability. Πρέπει να κατανοήσουν όλοι τι σημαίνει στο σήμερα, τι ενσωματώνει η βιώσιμη ανάπτυξη και πώς αυτό μπορεί να δώσει συγκριτικά πλεονεκτήματα στις πωλήσεις, στην επικοινωνία, στη συσπήρωση, στους repeaters, στην επικαιροποίηση του ξενοδοχειακού προϊόντος στην πράξη. Υπάρχουν τα αρχικά υλικά, μένει αυτά να αξιοποιηθούν, αυτό μας λέτε? Νομίζω ότι θα αξιοποιηθούν. Βασικά, η δική μας άποψη είναι ότι δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος. Πρέπει αυτό. Αλλιώς δεν έχει ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως οικονομικό. Αν δεν επικαιροποιήσουμε το ξενοδοχειακό προϊόν, το We Do Local είναι ένα μέρος από ένα σύνολο επικαιροποιήσεων που καλείται να κάνει ξενοδοχεία παγκοσμίως σήμερα. Και διαρκώς μεγαλώνει το We Do Local στο σύνολο των κριτήριων που ενσωματώνει. Γίνεται πιο διευρυμένο και πιο, θα έλεγα, πιο καινοτόμο. Μάλιστα. Νικολέτα. Νομίζω ότι πλέον συζητάμε όλοι ξεκάθαρα και για το πώς το κομμάτι της συνεργασίας, της συνέργειας, το ένα χέρι μαζί με το άλλο, ο τουρισμός, ο κόσμος της παραγωγής, μπορούμε όλοι να παράξουμε αξία, οικονομική, κοινωνική αξία, πράγματα τα οποία έχουν να μας πάνε μόνο μπροστά. We Do Local, λοιπόν, είναι ένα πολύ τολμηρό και δυνατό εγχείρημα, το οποίο έρχεται να μας βγάλει και από το καβούκι μας, το καβούκι του κάθε τομέα. Χαμογελάτε και νομίζω ότι τη συμφωνείτε. Ναι. Αν ήμουν κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να δει ένα επίκαιρο ξενοδοχειακό προϊόν να παρουσιάζεται στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά της Αμερικής ή της Ευρώπης, θα έβλεπα αιτιώδη σύνδεση της υλοποίησης του We Do Local με το turnover των σημερινών επιχειρήσεων. Μπορεί να υπάρξουν υψηλότερες τιμές από ενημερωμένους επισκέπτες. Η κοινωνία των ταξιδευτών ζητάει σήμερα από την τουριστική βιομηχανία να ενσωματώσει βιώσιμες πρακτικές. Mm. Το τρόφιμο είναι η δεύτερη αιτία μετά το CO2 emissions από τις πτήσεις, είναι η δεύτερη αιτία μετά από τις πτήσεις σε παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή προϊόντα που έρχονται από το νότιο ημισφαίριο, στο βόρειο, τρόφιμα, επειδή έτυχε μια σχετική μειωμένη τιμή, ενώ η απόλυτη του πραγματικά ήταν πολύ μεγαλύτερη. Και ένα παράδειγμα να σας πω, ένα κιλό μοσχαρίς και ο κρέας που έρχεται από Νέα Ζηλανδία στην Κρήτη έχει ως κόστος 15.417 λίτρα το κιλό. Δηλαδή, ένα κιλό μοσχάρι χρειάζεται 15.417 λίτρα νερό για να παραχθεί. Είναι ένας αλγόριθμος τον οποίο έχει τεκμηριώσει το Future Food από τα United Nations. Δεν είναι επί του παρόντος να το αναλύσουμε, αλλά αυτή είναι η πηγή, μπορείτε να το δείτε όσοι θέλετε. Mm-hmm.
Μάλιστα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε, κύριε Μπαμπαγιούρη, γιατί είναι πολλά και σημαντικά τα όσα μας λέτε. Πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές. Νίκο, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κι εσύ κάτι άλλο. Η κοινωνία των ταξιδιωτών μας ζητά να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό καταλαβαίνω εγώ και θα συμφωνήσει ο κύριος Μπαμπαγιούρης. Νομίζω έχουμε κάνει την αρχή, κύριε Μπαμπαγιούρη, μέσα και από αυτό το εγχείρημα. Μένει να το προχωρήσουμε, να το προωθήσουμε και να το διαφημίσουμε. Εγώ θα κλείσω λέγοντας, προσκαλώντας όλους να ψηφίσουν με το πιρούνι, vote with your fork. Και ελπίζω να έχουμε περισσότερα στοιχεία και μετά το Βερολίνο και κατά τη διάρκεια του έτους μέσα από τη διευρυμένη βάση με τις νέες επιχειρήσεις που ζητούν να ενταχθούν μέσα στο WeDo Local και να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα να ξανασυζητήσουμε. Αν ψηφίσουμε με το πιρούνι, θα βγάλουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οπότε θα έχουμε και ομαλότητα πολιτικά. Οπότε είναι το ιδανικό, Νικολέτα. Σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο για τα όσα ενδιαφέρονται, λοιπόν, είπαμε.